Λοιπόν, έλα τώρα, πάμε. Άκου κάτι έξυπνο που έκανε η παραγωγή. Εκεί λοιπόν αυτή κάθε εβδομάδα. Survivor. Του Survivor. Εκεί κάθε εβδομάδα λοιπόν παίρνει κάθε ομάδα τις προμήθειες. Το ένα κιλό ρύζι και ένα κιλό αλεύρι και λίγο λάδι. Τώρα λοιπόν αυτές οι προμήθειες πάνε μεικτά. Δηλαδή. 2 κιλά ρύζι και 2 κιλά αλεύρι. Και πώς τα ξεχωρίζουν. Και πρέπει να τα μοιράσουν οι ομάδες μεταξύ τους. Πρέπει να καταγωθούν. Πρέπει λοιπόν να μπουν στη διαδικασία να τα μοιράσουν. Αυτό ξεκίνησε από εχθές. Εχθές ήταν φαγωμένοι από το πάρτι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει. Ναι, εδώ τους βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Μαλώνανε για ένα κόκο από ρύζι, για ένα σπυρί από ρύζι. Έπεφτε κάτω και σπροχνώνανε, δεν βλέπεις τι κάνεις. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία. Δες πώς τα αντιμετώπισαν χθες, να το σχολιάσουμε, γιατί σίγουρα αυτό το κομμάτι από μόνο του είναι μια ίντριγκα. Να μείνουμε στην ατάκα του Χρανιώτη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει παρεξηγηθεί με αυτό που κυκλοφορεί και ότι, ότι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, διάσημη και εγώ θα παρεξηγηθώ. Καλά κάνει. Και λέει, εφόσον υπάρχει αυτή η φήμη, παιδιά, μήπως να το δούμε, να τη δούμε λίγο αλλιώς τη μοιρασιά, μήπως να πάρουμε λίγο παραπάνω φαΐ, γιατί το έχουμε ανάγκη, ο κακομοίρης θέλει. Είναι πάντως μεγαλύτερη και νομίζω ότι το πρόβλημα θα γίνει ορατό όταν αρχίσει να κόβει λόρδα. Τώρα λοιπόν όποιοι χάσουν τα φαγητά, τις δοκιμασίες και δεν πάρουν τα φαγητά, θα αρχίσουν να σκοτώνονται. Όπως βλέπουμε ότι έρχεται το επεισόδιο που σκοτώνονται γιατί χάνεται ένα αντικείμενο. Τι χάθηκε? Χάνεται ένα... Τι αγόρασαν πάλι κανένα τρόφιμο? Χάνεται μια ματσέτα. Τι είναι η ματσέτα? Είναι κάτι σαν μαχαίρι. Σαν σπαθάκι μικρό που κόβουν... που κόβουν εκεί τα σκαρίδες και όλα αυτά. Τις σκαρίδες, τα ξύλα. Το χάσανε λοιπόν αυτό οι διάσημοι. Οι διάσημοι κατηγορούν τους μαχητές. Ο Σπαλιάρας λέει ότι αν το πήρε κάποιος, ο Σπαλιάρας είναι λίγο φάουλ τώρα. Ναι, ναι, θα το δούμε λαφάκι. Και μετά είναι λίγο σήμερα, αύριο. Ο Σπαλιάρας φαγωμένος δεν λειτουργεί καλά. Καλύτερα νομίζω λειτουργεί νηστικός. Και λέει ότι αν χάθηκε αυτό, ένας είναι υποψήφιος. Να το πήρε ο μισθοφόρος που είναι στην ομάδα του. Και ακόμα και να το πήρε, βγαίνει εσύ ρε φίλε και το λες. Που είσαι η ομάδα και στην σου ίδια ομάδα. Και γιατί να το πεις τώρα, δεν χρειαζόταν. Αλλά λέει ότι είναι ο μισθοφόρος γιατί μόνο οι δυο τους λέει, πήγανε στην καλύβα των διασύμων. Άρα δεν μπορεί. Άμα αφού δεν το έχω πάρει εγώ, το έχει πάρει ο μισθοφόρος. Συμβίωση. Το έκανε για να σώσει τον εαυτό του, πιστεύω. Εννοείται. Δεν λειτουργεί καλά. Συμβίωση στην ίδια παραλία δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και να χάνουν την ψυχραιμία του οι μαχητές όταν χάνουν έναν αγώνα. Γιατί ρε φίλε, έχασε έναν αγώνα, έχεις πάρει 10. Έχεις φάει, θα σου φέρουν διατροφολόγο. Και γκρινιάζεις που έχασε τον αγώνα και κατηγορείς τα κορίτσια. Και εδώ είναι η φάουλο Γιάννης ο Σπαλιάρας που ξέρεις ότι τον αγαπάω. Και καλή φωνή έχει και κίνηση και ωραίο τραγούδι. Και τρώει σαν τρελό. Λέει τα κορίτσια χάνουν, φταίνε και είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Δεν τις θέλω τόσο ψύχρεμοι. Λέει τι τις θέλει, να αρχίζουν να ουρλιάζουν, χάσαμε και να κλαίνε στις παραλίες. Εδώ λοιπόν θα δεις το απόσπασμα που λέει τα κορίτσια δεν τα δίνουν όλα. Ναι, αλλά και εσύ ρε Γιάννη δεν είσαι ο Ράμπο, ναι, δεν έχει ούτε και ο Ρόκιο Μπαλμπά, ούτε εσύ τα δίνεις όλα και εσύ δεν είσαι στα αγωνίσματα πρώτος. Πρέπει λιγάκι με ψυχραιμία να το αντιμετωπίσεις, να το δούμε, λένε.